ενανέως προς τους στόχους του διαγωνισμού για τους μαθητές από Δευτέρα Δημοτικού έως και Τρίτης Γυμνασίου, διοργανώνει το επόμενο Σάββατο η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Το σχέδιο Πυθαγόρας είναι κάτι διαφορετικό. Είναι από τη φύση του διαφορετικό και έχει άλλους στόχους. Να πω με δύο λόγια. Συμμετοχή για παιδιά από Δευτέρα Δημοτικού μέχρι και Τρίτη Γυμνασίου. Για πρώτη φορά η Μαθηματική Εταιρεία κάνει μια βουτιά στην νέα γενιά, ειδικά στις μικρές τάξεις του Δημοτικού, με προσδοκόμενα ωφέλη να σχηματιστεί ένας πυρήνας ενεργών πολιτών από τα μικρά τους, τα τρυφερά μαθητικά τους χρόνια, που αγαπούν τα μαθηματικά και το κυριότερο απ' όλα, επειδή μιλάμε και για μικρές ηλικίες, τα συνδέουν με τα καθημερινά τους ενδιαφέροντα, με τη ζωή και το παιχνίδι τους, με τις κλίσεις τους, με τις εφαρμογές τους στον κόσμο που μας περιβάλλει. Δηλαδή, αν θέλω να δώσω ένα στίγμα για να πω από την αρχή τι είναι ο Πυθαγόρας, σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται με εξειδικευμένα θέματα και με τεχνικές που συνήθως οι άριστοι των αρίστων που πρωτεύουν στους διεθνείς διαγωνισμούς κάνουν. Σε συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Μαθηματικής Εταιρείας στη Λάρισα τόνισε ότι πρόκειται για έναν διαγωνισμό ξεχωριστό που στόχο έχει να αγαπήσουν τα παιδιά τα μαθηματικά. Καθώς ο διαγωνισμός, όπως είπε, δεν θα ελέγχει τη σχολική επίδοση και τις γνώσεις, αλλά την ικανότητα των παιδιών να σκέφτονται με μαθηματική γνώση. Ο Πυθαγόρας προσπαθεί να μαζέψει αυτή την κατάσταση και να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στο πραγματικό νόημα της μαθηματικής επιστήμης. Γι' αυτό ακριβώς διεξάγεται με ένα σύστημα ευέλικτο, που μοιάζει με παιχνίδι, με ρωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Απεχθάνεται την παπαγαλία και την αποστήθηση, γι' αυτό και τα παιδιά θα γράψουν εξετάσεις με σημειώσεις, ό,τι ακριβώς θέλουν να φέρουν μαζί τους για να μπορούν να απαντήσουν, και θα βρεθούν μπροστά σε ζωντανά, ζωηρά, έξυπνα, διαδραστικά θέματα που θα κινούνται κοντά στο γνωστικό τους υπόβαθρο και κοντά στα ενδιαφέροντά τους ως παιδιά.